Πάμε στη Χαρά Κεφαλά. Η οποία είναι η γυναίκα. Επιτέλους. Τι εννοεί. Μου λείπε. Ωραία, αυτό θα δούμε τώρα. Τι θυμάστε όταν πρωταγωνιστούσε στο σύριαλ με δυο μαμάδες, με τη Χρυσά Ρόπα και την Ένα Μεντή. Σαν χθες. Για να δούμε, να θυμηθούμε όλοι λοιπόν. Εδώ είναι η Ένα Μεντή, η Χρυσά Ρόπα. Οι δυο μαμάδες. Οι δυο μαμάδες και η κόρη. Να τη. Ήταν η χαρούμενη, τη ιδιαίτερα χαρούμενη κόρη των δύο μαμάδων. Ναι. Εγώ τη συνάντησα στη Θεσσαλονίκη, όταν πρωταγωνιστούσε στις Μέρες Ραδιοφώνου, που είχαν ανέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μας αποκάλυψε τι κάνει σήμερα και γιατί έχει εγκαταλείψει την τηλεόραση. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Τα τελευταία χρόνια είμαι καθηγήτρια στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Οπότε συναντάω νέους και διδάσκω νέους καλλιτέχνες. Αυτό που συνέβη είναι το εξής, επειδή συστήθηκα ως μια γλυκιά, χαριτωμένη, ξανθούλα, λίγο περίεργος χαρακτήρας, ξέρεις, τις δύο μαμάδες όπου ξεκίνησα κτλ. Μετά όλα τα πράγματα που μου πρότειναν ήταν πανομοιότυπα. Μπορείς να το κάνεις αυτό μία φορά, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πόσες το έκανα, γιατί έκανα κάποια σύρρελες αρκετά και σε καλές εποχές που με βοήθησε πολύ η τηλεόραση στο να προχωρήσω στο θέατρο. Τη στιγμή που δεν μου γίνονται προτάσεις για άλλα πράγματα τα οποία θα με προχωρούσαν ενδεχομένως σαν ηθοποιό, είπα, okay, θα ασχοληθώ τώρα με άλλα πράγματα και ευτυχώς που το έκανα. Δεν μετανιώνω καθόλου και αυτή μου την επιλογή. Πάντα έχει ενδιαφέρον η τηλεόραση. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά. Πάρα έτσι, έως και αγνώριστη. Πω, δες εδώ. Εγώ αν την γνώριζα στον δρόμο, αν την έβλεπα στον δρόμο, δεν την γνώριζα. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ χαμηλών τόνων κυρία. Έχει την οικογένειά της, είναι μια χαρά. Έχει συνειδητά λοιπόν από την τηλεόραση. Και έχει και το look του εθνικού, βρε Σοφία μου, όπως και να το κάνεις. Όταν είσαι εθνικό, πρέπει να το υποστηρίζεις και πολύ γλυκιά. Και στο πολύ δουλειά πάνω απ' όλα, έτσι. Γιατί πια σύγχρονα δεν γίνονται. Λοιπόν.